βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του εκπαιδευτικού προγράμματος EDEREC Ελλάδας Κύπρος 2014-2020 πλημμυρίς για την κοινή στρατηγική διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών. Από την υπηρεσία μας εκπαιδεύτηκαν 7 υπάλληλοι στο εν λόγω πρόγραμμα μέσω της επαγγελματικής διοίκησης στην Αθήνα και στην Κύπρο. Μέσω του πλημμυρίς έγινε προμήθεια διασωστικού πυροσβεστικού εξοπλισμού 12 διαφορετικών ειδών και 50 συνολικά τεμαχίων για τις ανάγκες των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα παρουσία των εκπροσώπων της εταιρείας Holmatro από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στην υπηρεσία μας εδώ στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Διοίκησης, όπου και θα υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής. Θα ακολουθήσει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την ορθή χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, την οποία θα παρακολουθήσουν πυροσβεστικοί υπάλληλοι από όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης. Μέσω του EDEREC Ελλάδας-Κύπρος προωθήθηκε η συνεργασία της υπηρεσίας με την αντίστοιχη της Κύπρου, καθώς και με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία συνεργασία ήταν άψογη και το αυτό επιθυμούμε και για το μέλλον. Πόσο χρήσιμο σας είναι αυτό το υλικό, κύριε Τσικαλιά? Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην αγορά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη διάσωση και στα τροχαία ατυχήματα που μπορεί να έχουμε στο νησί μας. Παραδίδουμε διασωστικό εξοπλισμό. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης έχει προμηθευτεί διασωστικό εξοπλισμό και το παραδίδει προς χρήση στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης. Ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος, έχει αποκτηθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος πλημμυρής, της πράξης πλημμυρής, του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος. Να σημειώσω εδώ ότι με τη σημερινή παράδοση που αφορά σε αυτόν τον εξοπλισμό αλλά και σε όμοια σετς με αυτόν, άλλα 4 τέτοια σετς που φαίνονται πίσω, αυτό λοιπόν, αυτή η παράδοση αποδεικνύει τη χρησιμότητα της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και με επιθυμία και παρότρινση της γραμματέως Μαρίας Κοζηράκη συμμετέχει διαχρονικά. Και το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι η άριστη συνεργασία που έχουμε με την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης στην κατεύθυνση να συμβάλλουμε να ενδυναμωθεί η πολιτική προστασία στο νησί. Να σημειώσω ότι θα γίνει εκπαίδευση στη χρήση των διασωστικών σειρών που έχουμε σήμερα εδώ και επίσης έχουν γίνει εκπαιδεύσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κύπρο στελεχών της πυροσβεστικής στα πλαίσια του συγκεκριμένου Interreg. Επίσης, στις προθέσεις μας είναι και με τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg να συνεχίσουμε παρόμοιες δράσεις.